Νέες επιδρομές πραγματοποιούν οι ελεκτικές υπηρεσίες των δημόσιων υπηρεσιών στην τοπική αγορά της Πάτρας προκειμένου να εισπράξουν χρήμα και να το βάλουν στα ταμεία του κράτους. Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται και ο Εμπορικός Σύλλογος είναι υπέρ των ελέγχων. Όμως να μην γίνονται υπερβολές. Οι υπερβολές δυστυχώς έχουν κουράσει τον κόσμο και έχουν ταλαιπωρήσει τους επιχειρηματίες. Πάντα είμαστε σε επιφυλακή, οι αποδείξεις κόβονται για αυτή τη λίγη δουλειά που έχουμε και κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς. Καλό είναι να περνάνε οι έλεγχοι. Αλλά να μην το παρακάνουν. Κλιμάκια του ΔΟΕ πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους με στόχο τους στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι γίνονται σε καταστήματα του κέντρου αλλά και της περιφέρειας της πόλης, σε συνοικίες και πλατείες. Άλλοι με σακίδια, άλλοι με το ένα, άλλοι με το άλλο, άλλοι σαν φοιτητές μπαίνουν μέσα χωρίς να πούνε τίποτα και αρχινάει ο κόσμος και εξαγριώνεται μαζί τους. Πρόβλημα είναι να κινηθεί η αγορά και να κόψουμε και αποδείξεις γιατί από πού θα εισπράξουν. Οι ελεγχτές μοιράζουν πρόστιμα όπου διαπιστώνουν ότι δεν εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία, τρομάζοντας για ακόμα μία φορά την αγορά που έτσι και αλλιώς με την κίνηση που επικρατεί στα περισσότερα καταστήματα τελεί υποκαθεστώς χειμερίας νάρκης. Η φοροδιαφυγή είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να το αγγίξει η κυβέρνηση εκεί που ακριβώς πονάει. Και άμα δεν έχουμε δουλειά, όλα είναι τελειωμένα. Και όπως βλέπω ότι ο κόσμος ακόμα και τώρα έχει σφιχτεί πάρα πολύ. Δεν χαλάει εύκολα λεφτά. Και το βλέπω εδώ που είναι επιδιορθώσεις παπουτσιών, που καθημερινά μπαίνει χιλιάδες κόσμος.